Στο θέμα που ακολουθεί, παίρνουμε μία γεύση από τον πρώτο προσωπικό δίσκο των Μποίστα Σπύρου Κοντού υπό τον τίτλο Μεταμόρφωσης. Με τη Λιτό Θόμου να το συνοδεύει στο πιάνο, παρουσιάζει σε πρώτες εκτελέσεις τα έργα 8 Ελλήνων συνθετών για όμποε. Να πούμε ότι είναι ένα εγχείρημα που υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας. Πότε ήταν που μας ήρθε η ιδέα να κάνουμε αυτό το CD? Πρέπει να είναι 5 χρόνια πριν, ίσως και παραπάνω, που ξεκινήσαμε να παίζουμε διάφορα έργα Έλληνων συνθετών και μάλιστα μια τέτοια συναυλία έχει γίνει εδώ, στον ίδιο χώρο. Και τότε είπαμε, μήπως αφού μας αρέσουν τα έργα και έχουν ενδιαφέρον να μπούμε να τα ηχογραφήσουμε, δημιουργήθηκε μια συλλογή, ας το πούμε, δηλαδή ένα σύνολο όπου τέριαξε όμορφα, δηλαδή 8 συνθέτες όπου κατά κάποιο τρόπο, κατά μια πρώτη εντύπωση, θα ήταν αρκετά διαφορετική. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ για τη συνεργασία μας, διότι μέσα από την ανακάλυψη έργων όπου δεν τα έχει ακούσει κανείς, γιατί είναι σε πρώτη εκτέλεση βεβαίως, και δεν τα έχει ηχογραφήσει κανείς, μπορέσαμε μεταξύ μας να βρούμε κώδικες και να έχει πλέον ενδιαφέρον να συναναληθούμε, ναι. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι αναπτυχθήκαμε και μεταμορφωθήκαμε και εμείς οι ίδιοι μέσα από αυτό το CD. Η εμπειρία μου και το απόσταγμα που έχω από αυτή την εμπειρία μου είναι αυτή η μεταμόρφωση. Η μεταμόρφωση και του ίδιου του CD, τα 8 έργα διαφορετικά, τα οποία φτιάχνουν ένα τοπίο ηχητικό, ναι, το οποίο μεταμορφώνεται στο χρόνο, και τη μεταμόρφωση τη δική μας. Τα έργα είναι επιλεγμένα με πολύ αγάπη και με πολύ σοφροσύνη, και η διάταξή τους μέσα στην έκδοση επίσης είναι βαλμένη με μια λογική η οποία τους δίνει το δικαίωμα να αποτελέσουν ένα σύνολο, αλλά και οι ερμηνείες, που εδώ είναι το κύριο θέμα, είναι πραγματικά αντάξιες των έργων. Έχει δημιουργηθεί ένα μάγαλμα χρωματικής ομορφιάς, τεχνικής τελειότητας και εκφραστικής αρτιότητας. Θα ήθελα όμως αυτή την ευκαιρία να πω ότι αυτό το επίτευγμα της συλλογής, της εκτέλεσης, της σκέψης, δυστυχώς στη χώρα μας δεν θα πάρει τη θέση που του αξίζει. Γιατί ζούμε σε μια χώρα που τέτοιου είδους προσπάθειες δεν τις αναγνωρίζει και ούτε δεν θα ήθελα να πω ότι ούτε καν τις αντιλαμβάνεται. Ούτε οι πολίτες, ούτε η πολιτεία.